Με κατάμεστη την αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Κόσα, πραγματοποιήθηκε φέτος η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Λυκείου των Ελληνίδων στην ΚΟ. Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος Αργυρό Κατσίλη, στην αρχή της εκδήλωσης, ενημέρωσε τα μέλη για τις δραστηριότητες του χρόνου που πέρασε. Εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου, Υιού Θεό πρεπώς ενδογμάτισας, την φύσιν όντων ετράλωσας, τα των ανθρώπων ηθικά και κόσμισας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πατέρος Υιέ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Μεταφέρονται σε ευχές της ευλογίας του Σεβασμιωτάτου μας, λόγοι υπηρεσιακοί. Ξέρω, είχε γάμο, ναι. Ναι, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας απόψε, να σας τιμήσει με την παρουσία του, και έτσι ήρθαμε εμείς ως εκπρόσωποι. Σας ευχόμαστε δύναμη στο έργο που κάνετε, γιατί είναι ένα έργο ψυχής. Είναι ένα έργο ψυχής. Και η παράδοση πρέπει να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Οι μαμάδες να ακούσουν, να στέλνουν τα παιδιά τους και στους χορούς και σε όλες τις δράσεις που αναλαμβάνει αυτό το συμβούλιο. Να είστε καλά όλοι σας. Εδεσιμολογιότατε, εδεσιμότατε, κυρία εκπρόσωπε του πολιτισμού, κυρία εκπρόσωπε του Δειράς, αγαπητά μέλη του Λυκείου Ελληνίδων. Έφυγε ο παλιός ο χρόνος με πολλά και δυσάρεστα γεγονότα και έφτασε ο καινούριος το 2017. Και ας ευχηθούμε να πάει να είναι καλύτερος από τα προηγούμενα. Αρχή του χρόνου με την ελπίδα νέα όσο ποτέ. Σήμερα η ζωή δεν είναι εύκολη. Ας ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της ζωής με αγάπη. Γιατί μόνο η αγάπη είναι ικανή να ενώνει τους ανθρώπους. Γιατί η αγάπη δεν έχει όρια. Ξεπερνά τις δυσκολίες. Ας ξεκινήσουμε με την ελπίδα ότι ο νέος χρόνος θα φέρει καλύτερες μέρες. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή χρονιά, ευλογημένη, ειρηνική, με αγάπη, με υγεία και με δημιουργικότητα. Με το κλείσιμο του χρόνου, όπως κάθε χρόνο, σας κάνουμε ένα απολογισμό του έργου και των δραστηριοτήτων του Λυκείου μας για το έτος που πέρασε, το 2016. Ξεκινήσαμε τη νέα χρονιά με την επίσκεψη στο γυροκομείο μας, προσφέροντας δώρα στους τρόφιμους. Τους ψυχαγωγήσαμε με τα παραδοσιακά κάλαντα και με χορούς από τα παιδιά του χορευτικού μας. Τον Ιανουάριο έγινε και η κοπή της βασιλόπιτάς μας. Επίσης, επισκεφτήκαμε το ειδικό σχολείο, ψάλαμε τα κάλαντα στα παιδιά, τα ψυχαγωγήσαμε και τους προσφέραμε βασιλοπιτάκια. Επίσκεψη έγινε και στις φυλακές. Οι κυρίες της χοροδίας μας ψάλαμε τα κάλαντα και τους προσφέραμε γλυκά. Το Φεβρουάριο διοργανώσαμε αποκριάτικο πάρτι για τα μικρά παιδιά των χορευτικών μας ομάδων. Επίσης, λάβαμε μέρος στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας με το Γαϊτανάκι. Το Μάρτιο, καλέσαμε τα μέλη σε Γενική Συνέλευση. Λόγω της αποκριάς, παρουσιάσαμε αποκριάτικα έθιμα, τραγούδια και σχετικά δρόμενα και σχετικά εδέσματα. Επίσης, το Μάρτιο, το Λύκειό μας συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της 7ης και 25ης Μαρτίου. Τον Απρίλιο αναβιώσαμε το έθιμο του Λαζάρου, αναπαράσταση της Ανάστασης του Λαζάρου από τα παιδιά, και προσφέραμε τα παραδοσιακά λαζαράκια που φτιάξαμε οι κυρίες του Δέλτα Σίγμα. Παρουσιάσαμε στην τηλεόραση πώς φτιάχνονται τα βάγια με τις φωλιές και οι σταυροί. Αυτά τα έδειξε το μέλος του Λυκείου μας, η κυρία Διονυσία Γιαννακιού, η οποία ξέρει και τα φτιάχνει. Στις 5 Απριλίου συμμετείχαμε στην τιμητική εκδήλωση του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων για τις καταξιωμένες προέδρους, που ανάμεσά τους ήταν και η επίτιμη πρόεδρός μας, κυρία Περσεφόνη Κουτσουράδη, και παρουσιάσαμε σε βίντεο τη ζωή και τη δράση της για την προσφορά της στο παράρτημά μας.
Την Μεγάλη Παρασκευή, όπως πάντα, κορίτσια του Λυκείου Ελληνίδων, ντυμένα μυροφόρες, πλαισίωσαν τον επιτάφιο και συμμετείχαν στην περιφορά του. Το Μάιο, τελέσαμε αρχαιρατικό εσπερινό στο Εκκλησάκι Παναγία η Ελεμονήτρια. Επίσης, δεχθήκαμε στην ηματιοθήκη μας τα παιδιά του πρώτου δημοτικού σχολείου και τους παρουσιάσαμε τις παραδοσιακές φορεσιές, να τις γνωρίσουν. Στις 23 Ιουνίου, παραμονή τα Ιαννιού του Λαμπαδάρη, αναβιώσαμε το έθιμο του Φανού και του Κλείδωνα. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Τα παιδιά παρουσίασαν παραδοσιακά δρόμενα γύρω από το Φανό. Επίσης, παρουσιάσαμε το αμήλυτο νερό, ομιλία σχετικά με το έθιμο και χορή από τις παιδικές χορευτικές μας ομάδες. Στις 17 Ιουλίου δώσαμε μια εξαιρετική παράσταση στο Μεσαιωνικό Κάστρο στα πλαίσια των Ιπποκρατίων. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε χορούς από τη Θεσσαλία με καταπληκτικές φορεσιές και άψογη εμφάνιση και χορούς από τα Δωδεκάνησα. Στην εκδήλωση αυτή έλαβε μέρος και το Λύκειο Ελληνίδων Ικαρίας με τους δικούς του παραδοσιακούς χορούς. Μια συνάντηση πολύ ωραία, πολύ φιλική. Τους ξεναγήσαμε στους αρχαιολογικούς μας χώρους πειραχωμένοι με ξεναγό την κυρία Μαρία Παρισίδου. Την ευχαριστούμε. Τον Αύγουστο λάβαμε μέρος με τοπικούς χορούς στην έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και δεσμάτων του νησιού μας, στη Μαρίνα. Μια έκθεση που εντυπωσίασε με την ποικιλία των γεύσεων και προϊόντων. Την 1η του Σεπτέμβρη αναβιώσαμε το έθιμο της αρχιχρονιάς με τα ρόδια στη θάλασσα. Προσφέραμε στις αρχές την αρμαδιά με τα ρόδια και τα άλλα αγροτικά σύμβολα. Τέλος του Σεπτέμβρη έγινε ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων χορού των χορευτικών ομάδων ενώπιον παιδιών και των γονέων. Στις 2 Οκτωβρίου διοργανώσαμε την έκθεση παραδοσιακού κεντήματος «Ασπροκέντημα του Φιλέ και της Βελώνας» στην Εβραϊκή Συναγωγή με μεγάλη επιτυχία. Ήταν τροποντινά ένα μικρό μουσείο, έτσι πιστεύουμε. Δυστυχώς την έκθεση δεν την επισκέφτηκαν όλα τα μέλη μας να γνωρίσουν από κοντά όλα αυτά τα αριστουργήματα που έφτιαχναν οι παλιές κόμισες. Ευχαριστούμε τις κυρίες που έδωσαν τα κεντήματά τους. Στο τέλος θα διαβαστεί ένα ποίημα για την έκθεση που έγραψε ένα μέλος μας, η κυρία Έλλη Χόντρου. Μας συγκίνησε και την ευχαριστούμε. Στις 22 Οκτωβρίου δώσαμε συνέντευξη στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Έκφραση, ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Φιλιτά, που αναφερόταν στην έκθεση του παραδοσιακού κεντήματος, στο Λαογραφικό Μουσείο και στην προσφορά και στο έργο του Λυκείου Ελληνίδων. Την επιμέλεια είχε η γραμματέα του, η κυρία Μαρία Παρισίδου, που την ευχαριστούμε. Την 28 Οκτωβρίου το Λύκειό μας συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου. Τον Δεκέμβριο, γιορτή της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ανδρέα, αναβιώσαμε το έθιμο με τα Βάρβαρα και τους Λουκουμάρες και προσφέραμε αυτά τα ωραία εδέσποτα στους καλεσμένους μας. Στις 4 του Δεκέμβρη συμμετείχαμε στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που διοργανώνει ο Δήμος Κο με παραδοσιακά γλυκά και ποτά και χειροποίητα έργα προσφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάκη Γερακιό για τις χειροποίητες κατασκευές του. Μέρος των εισπράξεων από το παζάρι δόθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη για την ενίσχυση του συσιτίου της αγάπης. Στις 6 Δεκεμβρίου, γιορτή του Αγίου Νικολάου και Πολιούχου μας, λάβαμε μέρος στη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου με τοπικές ενδυμασίες. Τη χρονιά αυτή παραγγείλαμε άλλη μια φορεσιά μαλλίας, 6 βρακάδικες ζώνες υφαντές και φτιάξαμε και 6 βρακάδικους κούφους. Η ηματιοθήκη μας συχνά θέλει ανανέωση γιατί έχει ελλείψεις. Επίσης, τυπώσαμε 200 ημερολόγια με τα ασπροκεντήματα και παρακαλούμε να μας ενισχύσετε αγοράζοντάς τα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο λειτουργούν τα παιδικά τμήματα χορού με τη δασκάλα μας την κυρία Αρετή Φράγκου και κάθε Τετάρτη απόγευμα τα τμήματα κυριών και ανδρών με τον κύριο Μανώλη Χαλκιδιό. Τους ευχαριστούμε πολύ για την καλή δουλειά που κάνουν.
Σας παρακαλούμε να ενισχύετε τα τμήματα χορού με την παρουσία σας και την παρουσία των παιδιών σας. Είναι σπουδαίο το έργο που επιτελεί το λύκειό μας. Τώρα, το Φεβρουάριο θα ξεκινήσουμε μαθήματα ασπροκεντήματος και υφαντικής. Βρήκαμε τις κατάλληλες κυρίες γι' αυτό. Μάλιστα, μία κυρία που είναι για το ασπροκέντημα, η κυρία Κατερίνα Γιαναράκη. Ναι, είναι για το ασπροκέντημα. Και μία άλλη κυρία που θα αναλάβει την υφαντική. Παρακαλούμε όσες κυρίες επιθυμούν να μάθουν το κέντημα, να μας το δηλώσουν, να παίρνουν στα τηλέφωνά μας για να τους ορίσουμε και την ημέρα που θα ξεκινήσουμε. Τα μαθήματα θα γίνονται στο 7ο Δημοτικό Σχολείο που έχει ανακαινιστεί. Η Σχολική Επιτροπή μας παραχώρησε μία αίθουσα για το σκοπό αυτό και την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο ΚΟΣ, τον κύριο Νίκο Πουλιού και τον διευθυντή κύριο Χατζηστέργο για την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας. Επίσης, ευχαριστούμε την κυρία Πολίνα Συμφωνιού για το χρυσό φλουρί της Βασιλόπιτας που με πολύ αγάπη μας προσφέρει κάθε χρόνο. Της ευχόμαστε να είναι πάντα καλά. Ευχαριστούμε την κυρία Ντίνα Πατμίου για την αυθεντική παραδοσιακή φορεσιά, το καβάδι, που μας χάρισε. Και μάλιστα ερχόμαστε σε επαφή τώρα να πάρουμε μία κούκλα για να τοποθετήσουμε τη φορεσιά αυτή. Ευχαριστούμε την κυρία Νίτσα Σταματιάδου για τα μπισκότα που μας χάρισε, μας πρόσφερε στην πίτα μας και που αγαπά και συνδράμει πάντοτε το λύκειό μας. Ευχαριστούμε τα μέλη του λυκείου μας και όλους εσάς που μας θυμήσατε με την παρουσία σας. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Τα λύκεια των Ελληνίδων με τη διαρκή προσφορά τους είναι οι πυρήνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ελληνική παράδοση. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε την καθημερινότητά μας στις παραδόσεις, στα ήθη και στα έθιμά μας που αποτελούν τις ρίζες μας. Σκοπός μας να τα μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Γιατί τα παιδιά είναι το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου. Το ποίημα της κυρίας Έλλης Χόντρου. Η έκθεση μας έδωσε χαρές και συγκινήσεις μανάδων και γιαγιάδων μας γλυκές οι αναμνήσεις. Μετάξια, τλάζια και λινά, χασέδες και δανδέλες, όλα με τα χεράκια τους κεντούσαν οι κοπέλες. Το πόθο κάθε κοριτσιού να φτιάχνει τα πρικιά του και με τον τόπο το έθιμο να βλέπει πεθερά του. Λάμπες, λιχνάρια είχαν για φως και προκοπή μεγάλη. Τη μέρα κάναν τις δουλειές, σχεδίαζαν το βράδυ. Όλα κομψοτεχνήματα, καθαροδουλεμένα, όλα τους στο νοικοκυριό, στα χέρια κεντυμένα. Κατάθεση στη μνήμη τους για όσες έχουν φύγει, αφήνοντας στα χέρια μας τις τέχνη στο στολίδι. Ελληνίδων Κο για την έκδοση του ημερολογίου 2017 από την έκθεση παραδοσιακού κεντήματος Ασπροκέντημα του Φιλέ και της Βελώνας. Η ιστορία του τόπου μας γράφεται βελωνιά-βελωνιά. Κάθε βελωνιά και μια ευχή. Ένα όνειρο, μια αγάπη, ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γεμάτο δάκρυα λατρείας και σεβασμού σε αυτές τις μανάδες και τις γιαγιάδες που με τα χρυσά χεράκια τους το ταλέντο, την αγάπη και την υπομονή τους μας δίδαξαν πώς να πορευόμαστε στη ζωή. Οι αγαπημένες συμπατριώτισσες με την προσφορά των κεντυμάτων τους στην έκθεση, αριστουργήματα και μίλια, έκαναν το μεγαλύτερο μνημόσυνο στους δικούς τους ανθρώπους. Αγαπητή μου Πρόεδρε, κυρία Αργυρό Κατσίλη και αγαπητά μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων ΚΟ, σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε με το ίδιο μεράκι και αγάπη τη δημιουργική παρουσία σας στο χώρο της παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου μας. Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, Ευαγγελία Κεφαλιανού Ιμπούρα, επίτιμη Πρόεδρος Ένωσης ΚΟΟΝ Αθηνών ο Ιπποκράτης. Καλή χρονιά και πάλι.
ποιητές, κατασκευές, έρχεται στον τόπο. Μπράβο. Μπράβο, Σάκη. Είναι το μέλος μας που μας φτιάχνει στο παζάρι πολλές χειροποίητες κατασκευές. Άρα λοιπόν η τύχη καλό.